Καλώς ήρθες στα μαθήματα Αρνός. Μιλάμε από το σχολικό βιβλίο της 3ης Γυμνασίου για το κεφάλαιο 1 που αφορά στην επίλυση ασκήσεων με χρήση δυνάμεων. Είμαστε σελίδα 19, άσκηση 2 και μιλάμε για το ερώτημα Β. Λοιπόν, πρέπει να υπολογίσω αυτή εδώ την τιμή, να κάνω δηλαδή πράξεις. Ωραία. Τι πράξεις έχω εδώ? Έχω δυνάμεις και έναν πολλαπλασιασμό. Προφανώς, τι θα κάνω εδώ, προηγούνται οι δυνάμεις. Επομένως, μείον 3 στη δευτέρα, πόσο κάνει? Έχω μία αρνητική βάση υψωμένη σε έναν ζυγό εκθέτη, άρα εξαφανίζεται το πλήν. Οπότε έχω τελικά 3 στη δευτέρα. Εντάξει, όταν έχω αρνητική βάση υψωμένη σε ζυγό εκθέτη, το πλήν εξαφανίζεται. Επί, πλήν 3 στην πλήν 4. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Γιατί? Γιατί ο εκθέτης μου είναι αρνητικός. Δεν με βοηθάει ο αρνητικός, πρέπει να τον κάνω θετικό. Επομένως, πώς θα τον κάνω θετικό? Πώς θα καταφέρω δηλαδή να έχω στην τετάρτη και όχι στην πλήν τετάρτη? Πρέπει ο πλήν 3 να πληρώσει ένα τίμημα, δηλαδή θα αντιστραφεί. Τι σημαίνει θα αντιστραφεί? Αντί για πλήν 3, δηλαδή πλήν 3 πρώτα, έτσι, αυτό δεν είναι, θα γίνει πως 1 δια πλήν 3, εντάξει, γύρισε ανάποδα. Ή αν δεν θέλεις το πλήν να είναι κάτω, πήγαινε το πάνω, οπότε θα είναι πλήν 1 τρίτο. Επομένως πάω και γράφω πλήν 1 τρίτο και όλο στην τετάρτη. Πλέον τώρα έχω κάτι γνώριμο, γιατί έχω τρία εις τη δευτέρα επί, έχω αρνητική βάση με ζυγό εκθέτη, άρα το πλήν εξαφανίζεται, σωστά? Επομένως θα έχω 1, το ξαναγράψουμε, 3 εις τη δευτέρα επί, χάθηκε το πλήν, άρα έχω 1 τρίτο και όλο εις τη τετάρτη. Δηλαδή τι έχω? 3 εις τη δευτέρα επί 1 εις τη τετάρτη δια 3 εις τη τετάρτη, δηλαδή είναι σαν να έχω 3 είναι σαν να έχω, τι παιδιά, 3 εις τη δευτέρα δια 3 εις τη τετάρτη. Δηλαδή τι έχω? Ένα κλάσμα όπου έχω κοινή βάση το 3, αλλά οι εκθέτες μου είναι διαφορετικοί. Στη μία περίπτωση έχω το 2, στην άλλη το 4. Άρα τι μου λέει η ιδιότητα των δυνάμεων? Όταν έχεις κλάσμα βάσεων με ίδια δύναμη αλλά διαφορετικό εκθέτη, το αποτέλεσμα θα είναι τι? Αυτή η ίδια βάση, αλλά αφαιρείς τους εκθέτες. Οπότε έχω 3 στην πλήν 2. Εντάξει. Αρνητικός εκθέτης, πώς τον κάνω θετικό? Θα αντιστραφεί ο 3. Άρα θα γίνει 1 τρίτο στη δευτέρα. 1 τρίτο επί 1 τρίτο μας κάνει 1 ένατο. Εντάξει. 1 ένατο. Λοιπόν, πηγαίνουμε στην δέλτα. Αλλά επειδή δεν μας χωράει η δέλτα, πηγαίνουμε σε καινούργια διαφάνεια. Λοιπόν, καινούργια διαφάνεια. Δέλτα. Το δέλτα τι είναι? 36 τρίτα για πλήν 12 στην τρίτη. Προφανώς, παιδιά, η άσκηση δεν ζητάει να πάω και να κάνω, να υπολογίσω στο χαρτί πόσο κάνει 36 τρίτα ή στην τρίτη, συγγνώμη, δηλαδή να κάνω 36 επί 36 επί 36. Στόχος άσκησης δεν είναι να ξέρω να κάνω πράξεις. Στόχος είναι να χρησιμοποιήσω την κατάλληλη ιδιότητα δυνάμεων ώστε να υπολογίσω αυτές εδώ τις πράξεις και να τελειώνω γρήγορα και εύκολα. Έτσι, οι δυνάμεις γι' αυτό είναι, για να απλοποιούν τη ζωή μας. Άρα, αν τις χρησιμοποιήσω, θα τελειώσω πολύ πιο γρήγορα από ότι άμα κάτσω να κάνω αυτές εδώ τις πράξεις. 36 στην τρίτη. Βλέπω εδώ δίπλα ένα 12. Τι σκέφτομαι? Δεν με συμφέρει να εμφανίσω δυνάμεις με την ίδια βάση, ώστε μετά να χρησιμοποιήσω κάποια ιδιότητα και να βρω το αποτέλεσμα. Επομένως, το 36 πώς μπορεί να γραφτεί σε σχέση με το 12? Δεν μπορώ να το γράψω ως 3 επί 12. Εντάξει. Και όλο στην τρίτη. Επειδή εδώ μου έχει στην τρίτη, βάζω και εδώ στην τρίτη. Δια πλην 12 στην τρίτη. Ίσον.
Λοιπόν, τι έχω εδώ? Γινόμενο υψωμένο σε έναν εκθέτη. Άρα ο εκθέτης θα πάει και πάνω από το 3 και πάνω από το 12. Διά, τι έχω εδώ? Αρνητική βάση υψωμένη σε μονό εκθέτη. Όταν έχεις αρνητική βάση υψωμένη σε μονό εκθέτη, τότε το πλην θα παραμείνει. Άρα το αποτέλεσμα θα είναι πλην 12 εις την τρίτη. Εντάξει, το πλην παρέμεινε. Γιατί παρέμεινε? Γιατί έχω μονό εκθέτη. Ενώ αν είχα ζυγό 2, 4, 6, 8, το πλην θα έφευγε. Ίσον. 3 εις την τρίτη. 3 επί 3 επί 3 μας κάνει 27. Επί 12 εις την τρίτη. Έχω διά. Πειράζει αντί να γράψω διά, να γράψω κλάσμα. Εντάξει. Είτε 2 δια 5 σου πω, είτε 2 πέμπτα σου πω, είναι το ίδιο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Επομένως, τι γράφω στον παρανομαστή? Στον παρανομαστή γράφω μείον 12 στην τρίτη. Και πλέον είναι αυτό που ήθελα να κάνω, δηλαδή μπορώ τώρα να τελειώνω πολύ γρήγορα. Γιατί 12 τρίτα και 12 τρίτα φεύγουν. Δηλαδή το κλάσμα μου απλοποιείται, παιδιά. Οπότε τι έχω? 27 δια πλην 1, έτσι. Έχω απλοποίηση, δηλαδή έχω διαίρεση, οπότε το αποτέλεσμα θα είναι μονάδα. Δεν σ' αρέσει το πλην κάτω, ανέβασε το πάνω, οπότε έχεις πλην 27 πρώτα ή αλλιώς έχεις πλην 27. Επομένως, επαναλαμβάνω παιδιά, στόχος αυτής της άσκησης δεν είναι να ξέρουμε να κάνουμε πράξεις. Στόχος είναι να καταφέρω μέσα από τις ιδιότητες δυνάμεων τελικά να τελειώνω γρήγορα και εύκολα. Λοιπόν, τελειώσαμε και με το δέλτα, πηγαίνουμε στο σίγμα ταφ. Λοιπόν, γυρίζω λίγο πίσω. Σίγμα ταφ, τι έχω στο σίγμα ταφ? 4 εις την 12η, εδώ είμαι, δια 2 εις την 20η. Η λογική πάλι είναι ακριβώς η ίδια. Δεν είναι ο στόχος της άσκησης να κάνω εγώ το 4 εις την 12η να το υπολογίσω, να υπολογίσω και το 2 εις την 20η, άρα να κάνω τις πράξεις μου έτσι. Στόχος μου είναι να χρησιμοποιήσω κατάλληλη ιδιότητα δύναμης για να τελειώνω γρήγορα. Αλλά για να χρησιμοποιήσω την ιδιότητα αυτή, πρέπει να κάνω πρώτα κάποια κολπάκια. Τι κολπάκια? Βλέπω εδώ ένα τεσάρι. Βλέπω εδώ ένα διάρι. Δεν θα με βόλευε αυτή η δύναμη και αυτή η δύναμη να έχουν την ίδια βάση? Ώστε άμα έχουν την ίδια βάση, να μπορέσω εγώ αργότερα να χρησιμοποιήσω μια ιδιότητα και να τελειώνω γρήγορα. Σωστά? Επομένως, το 4 μπορώ να το γράψω σαν 2 εις τη δευτέρα. Ωραία. Εις τη 12η, διά 2 εις την 20η. 2 εις τη δευτέρα και όλο εις τη 12η. Δηλαδή τι έχω? Μία δύναμη η οποία ξαναυψώνεται σε μία άλλη δύναμη. Επομένως, το αποτέλεσμα τι θα είναι? Η βάση 2 με πολλαπλασιασμένα τα 2 και 12. Δηλαδή πολλαπλασιάζω τους δύο εκθέτες, έτσι. 2 επί 12, πόσο? 24. Δια 2 στην 20. Τι έχω? Έχω μία διαίρεση δυνάμεων. Εντάξει, έχω μία διαίρεση δυνάμεων με ίδια βάση το 2, να το 2, αλλά με διαφορετικούς εκθέτες. Εδώ έχω 24, ενώ εδώ έχω 20. Το αποτέλεσμα αυτής της πράξης ποια θα είναι? Αυτή η ίδια βάση 2, με τι εκθέτη? Τους δύο εκθέτες αναφερεθούν. Δηλαδή 24 μείον 20. Δηλαδή 2 εις την τετάρτη. Δηλαδή πόσο? 2 εις την τετάρτη μου κάνει 16. Οπότε τελικά το σίγμα ταφ, η άσκηση 2, το σίγμα ταφ μου δίνει τελικά αποτέλεσμα 16. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πηγαίνουμε στο ζήτα. Το ζήτα είναι αυτό εδώ, το κάνουμε σε καινούργια διαφάνεια. Λοιπόν, το ζήτα τι μου λέει? Έχουμε μείον 2 τρίτα εις τη 12η. Ωραία. Επί 2 τρίτα πάλι εις την πλην 14. Μυρίζομαι ότι πάει να εμφανιστεί κάποια ιδιότητα δύναμης. Μπορεί, αλλά τι έχουμε πει? Για να εμφανιστεί ιδιότητα δύναμης
δεν πρέπει να έχω την ίδια βάση, δηλαδή ότι έχω εδώ, να έχω και εδώ. Εδώ έχω πλην, εδώ έχω συν, αλλά δεν είναι η ίδια βάση. Μπορεί να γίνει η ίδια βάση, αν παρατηρήσω τι, παιδιά, αν παρατηρήσω ότι εδώ τι έχω, μία αρνητική βάση, εντάξει, υψωμένη σε έναν ζυγό εκθέτη. Τι έχουμε πει, όταν έχω μία αρνητική δύναμη υψωμένη σε έναν ζυγό εκθέτη, τότε το πλην εξαφανίζεται. Άρα τελικά είναι σαν να έχω 2 τρίτα εις τη 12η επί 2 τρίτα εις την πλην 14. Και εδώ έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη ιδιότητα. Ποια ιδιότητα? Η ιδιότητα που μου λέει ότι αν πολλαπλασιάζεις δυνάμεις με ίδια βάση, ποια είναι η ίδια βάση? Το 2 τρίτα, έτσι. Αλλά διαφορετικούς εκθέτες, γιατί διαφορετικούς? Γιατί στη μία περίπτωση έχω εκθέτη το 12, ενώ στην άλλη έχω το πλην 14. Αν πολλαπλασιάζεις λοιπόν δυνάμεις με ίδια βάση αλλά διαφορετικό εκθέτη, το αποτέλεσμα θα είναι αυτή η ίδια βάση, αλλά με εκθέτη το άθροισμα των εκθετών. Δηλαδή θα κάνεις 14 συν, συγγνώμη, 12 συν το πλην 14. Δηλαδή 12 συν το πλην 14, έτσι. Για να εξαφανίσω την παρένθεση, τι κάνω? Έχω συν απ' έξω, οπότε τι κάνω? Γράφω την παρένθεση ως έχει, πλην 14. Οπότε είναι 2 τρίτα εις την πλην 2. Αρνητικό εκθέτη, πώς τον κάνω θετικό? Γυρίζω το 2 τρίτα ανάποδα, δηλαδή θα γίνει 3 δεύτερα εις τη δεύτερα. Τρία δεύτερα και όλο στη δεύτερα. Δηλαδή, τρία δεύτερα και όλο στη δεύτερα είναι σαν να έχω τι, παιδιά? Είναι σαν να έχω τρία δεύτερα επί τρία δεύτερα. Δηλαδή, τρία επί τρία προς δύο επί δύο, δηλαδή 9 τέταρτα. Οπότε, το αποτέλεσμά μου τελικά είναι το 9 τέταρτα. Σωστά? Σωστά. Λοιπόν, δεν θέλεις να το κάνεις αυτό εδώ σαν πράξη? Πώς αλλιώς μπορώ να το κάνω? Μπορώ να το κάνω αλλιώς αν θυμηθώ ότι όταν έχω, αυτό είναι υπενθύμηση, έτσι, είναι εναλλακτικός τρόπος. Αν θες να το κάνεις σαν πράξη, όπως το έκανα εγώ 3 δεύτερα επί 3 δεύτερα, εντάξει. Αν δεν θες, τι ισχύει? Όταν έχω ένα κλάσμα ψωμένο σε μία δύναμη, αυτή η δύναμη σπάει. Πάει και πάνω από τον αριθμητή και πάνω από τον παρανομαστή. Οπότε τελικά τι έχω? 3 στη δευτέρα, 9. 2 στη δευτέρα, 4. Πάλι 9 τέταρτα. Και τέλειωσε η άσκηση. Επαναλαμβάνω, σκοπός αυτής της άσκησης δεν είναι να κάνω πράξεις. Αλλά τι είναι? Να κάνω κάποια κόλπα όσον αφορά τα νούμερά μου. Τι σημαίνει κόλπα? Να εμφανίσω την ίδια βάση. Να εμφανίσω τον ίδιο εκθέτη. Να κάνω κάποια κόλπα, τέλος πάντων, ώστε τελικά αυτό που θα προκύψει να με οδηγήσει στην αντίστοιχη ιδιότητα δυνάμεων. Να εφαρμόσω αυτή την ιδιότητα και να βρω γρήγορα και εύκολα το αποτέλεσμά μου. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.